Καρδάσης, είμαι αντιπρόεδρος του Λαμπρέτα Club Ελλάς. Είμαστε ένα αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διατήρηση των ιστορικών αυτών σκούτερ που ονομάζονται Λαμπρέτα. Το κλαμπ ξεκίνησε το 2004. Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα και σκοπός του κλαμπ εκτός από την διατήρηση των σκούτερ είναι η καταγραφή όσων υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και η προβολή τους στον κόσμο για να το γνωρίσουν σαν ένα μηχανάκι το οποίο έχει μείνει από την δημιουργία του το 1949. Ποια είναι τα τεχνικά του, έτσι χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε? Ξεκίνησε σαν μηχανάκι το οποίο απευθυνόταν σε ανθρώπους για καθημερινή χρήση. Εξελίχθηκε σε μηχανάκι το οποίο κάλυπτε και εκδηλώσεις σπορ χαρακτήρα όπως είναι οι αγώνες, όπως είναι τα ράλι. Και είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο και λειτουργικό μηχανάκι. Η χώρα προέλευσής του? Ιταλία. Ιταλία. Το Μιλάνο. Και βγαίνει σε διάφορα κυβικά. Η παραγωγή σταμάτησε το 1971. Και σε κυβικά είναι 50 ή έχουν και παραπάνω? 50 μέχρι 200 κυβικά. Μέχρι 200 κυβικά. Τώρα κάτι καινούριο δεν υπάρχει σε επανέκδοση, ας πούμε? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει. Το εργοστάσιο έχει κλείσει οριστικά. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε, γιατί είναι κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας της μοτοσυκλέτας. Σαρής Νάσος λέγομαι, είμαι ο πρόεδρος του κλαμπ. Μαζί με τον Φώτη Καρδάση ήμασταν οι δύο που το ξεκινήσαμε σαν ιδέα πριν από 10 χρόνια. Σας τα είπε για το κλαμπ όσον αφορά την εκδήλωση. Λόγω του χόμπι μας αυτού να κάνουμε πολλά ταξίδια, έχουμε κοινό ενδιαφέρον με ανθρώπους από το εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους σε τόσες χώρες. Και στα δύο τελευταία μας ταξίδια που είχαμε κάνει στην Ιταλία, τα δύο προηγούμενα χρόνια, μας είχε έτσι δημιουργηθεί η ιδέα να καλέσουμε και εμείς φίλους να κάνουμε ένα αντίστοιχο event στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε, έχοντας εμπειρία και από άλλες εκδηλώσεις, γιατί λίγο πολύ έτσι είμαστε φαν όχι μόνο του κλασικού σκούτερ, είμαστε και φαν των κλασικών αυτοκινήτων ταυτόχρονα και αυτά, μέσα από τα οποία είχαμε εμπειρία σε κάποιες διοργανώσεις. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση στην Ελλάδα, να καλέσουμε ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους για 5 μέρες στην Ελλάδα λοιπόν. Διασχίζουν την Πελοπόννησο, το πάνω κομμάτι, τους νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Ηλίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζευτεί γύρω στα 80 άτομα για το The Greek Rally, έτσι ονομάζεται η εκδήλωση του Λαμπρέτα Club Ελλάς. Έχουν έρθει 4 από την Κύπρο, έχουν έρθει 12 από την Αγγλία, έχουν έρθει 2 από τη Σκωτία, 28 από την Ιταλία και γύρω στα 20 άτομα ακόμη έχουν έρθει από την Ελλάδα. Βρισκόμαστε σήμερα στα Λαγκάδια. Βρισκόμαστε σήμερα στα Λαγκάδια που είναι ένας διάμεσος σταθμός. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτά τα μέρη, οπότε αποφασίσαμε να τους δείξουμε και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές. Διαδρομές που δεν χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, που δεν τις ξέρει. Έτσι. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από τον Άφλιο σήμερα το πρωί, στον Άφλιο είχαμε τις προηγούμενες 2 διανυκτερεύσεις. Περάσαμε από την Τρίπολη, από το Χρυσοβίτσι, από το Λιμποβίσι και καταλήξαμε στα Λαγκάδια για το μεσημεριανό μας φαγητό και να συνεχίσουμε μετά το δρόμο μας μέχρι τη Σκαφιδιά που είναι οι επόμενες 2 διανυκτερεύσεις. Και κατάληξη έχουμε? Κατάληξη έχουμε, το ράλι θα τελειώσει ουσιαστικά στη Σκαφιδιά. Εμείς θα συνοδεύσουμε όμως τους ανθρώπους μέχρι την Πάτρα, γιατί πολλοί θα φύγουν με τα πλοία από εκεί για Ιταλία, για να συνεχίσουν τα Αγγλία, Σκωτία, Ιταλία. Μετά κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν μέχρι την Οικουμενίτσα, θα πάρουν από εκεί τα πλοία, θέλουν να γνωρίσουν και άλλα μέρη της Ελλάδας. Αλλά εμείς όμως θα καταλήξουμε κατευθείαν στην Αθήνα, οπότε θα αποχαιρετήσουμε τους περισσότερους από τους Έλληνες και τους Κύπριους, οι οποίοι θα επιστρέψουν με πλοίο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, εδώ πέρα βλέπουμε μια ομάδα από μηχανές Λαμπρέτα στα Λαγκάδια. Δύο λόγια θέλαμε. Η Κορτινή έχει γίνει ένας δημοφιλής τόπος για επισκέψεις, είτε είναι μοτοσυκλέτες, είτε είναι ποδηλάτες, γιατί σήμερα περνάει και το Μπρεβέ, το οποίο πέρασε πριν από λίγο από τα Τρόπαια και τώρα οι ποδηλάτες πηγαίνουν προς Δημητσάνα και Μεγαλόπολη. Είναι ένας τόπος που επισκέπτονται περιηγητές για να περπατήσουν τα μονοπάτια. Υπάρχουν επισκέπτες θρησκευτικού τουρισμού, ας πούμε, που θέλουν να δουν τα μοναστήρια μας και τις εκκλησίες της περιοχής. Η Γορτινία έχει έναν
ρυθμό πλέον, παίρνει ένα ρυθμό επισκεψιμότητας από διάφορες κατηγορίες επισκεπτών και αυτό είναι κάτι θετικό και κάτι το οποίο δημιουργεί προοπτικές για την περιοχή. Αυτό είναι μια δουλειά δικιά μας να το ενισχύσουμε και να το στηρίξουμε για να προχωρήσει.